την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχουν αύριο Πέμπτη στην Αθήνα μέλη της Διοίκησης της Ένωσης Ηρακλείου, που σκοπεύουν να μεταφέρουν στο Σταύρο Αραχοβίτη την πραγματική, όπως εξηγούν, κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη και τα προβλήματα των παραγωγών που εδώ και χρόνια αναζητούν λύση. Εμείς θα περιοριστούμε σε θέματα που αφορούν τις συνεταιριστικές οργανώσεις, ό,τι αυτό σημαίνει, σε θέματα που απασχολούν τον νομό μας. Όπως είναι το κόστος, το μεταφορικό κόστος, αλλά και το κόστος παραγωγής, το καλλιεργητικό κόστος των παραγωγών μας, που έχουμε το τάση να καταθέσουμε και είχαμε καταθέσει στο παρελθόν σε προηγούμενους υπουργούς. Ο υπουργός είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει στο συνεταιριστικό χώρο. Η ειδικότητά του Αγίου Πόνος, θεωρώ ότι θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση της συζήτησης, που τόσο καιρό ζητάμε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να βρούμε θέματα για τον Έλληνα παραγωγό, για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την ομοιρία που είμαστε τα τελευταία χρόνια. Όπως εξήγησαν τα στελέχη της Ένωσης, από τα ζητούμενα που θα ζητήσουν από τον Σταύρο Αραχοβίτη να τοποθετηθεί είναι οι οφειλές εκατομμυρίων προς τον ΕΛΓΑ, η δακοκτονία και τα προβλήματα που εντοπίζονται ρίχνοντας την ποιότητα αλλά και την ποσότητα του ελαιολάδου, αλλά και ζητήματα που κρατούν ομοίρους νέους αγρότες, όπως η Φόρμα 6. Δακοκτονία. Άμεσες πληρωμές του ΕΛΓΑ, μεγάλη καταστροφή στους αμπελουργούς φέτος ακόμα για μία φορά, πότε θα γίνουν οι πληρωμές και το μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε πιο πολύ απ' όλα θα είναι η νέα προγραμματική περίοδο, η Ξανθιά Βασίλισσα η Σταφίδα, θέλουμε να ξαναπάρει ρόλο δυναμικό όπως ήταν πριν από χρόνια στο νησί μας. Τα 250 εκατομμύρια τα οποία το κράτος οφείλει στον ΕΛΓΑ, χρήματα τα οποία πρέπει να του αποδώσει, για να έχει, ας πούμε, ένα ταμείο που μπορεί να ανταπεξέλθει σε τυχόν αποζημιώσεις που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της συνάντησης πάντως, τα στελέχη της Ένωσης δεν φάνηκαν πολύ αισιόδοξα, εξηγώντας όμως ότι ο νέος υπουργός είναι γνώστης της αγροτικής παραγωγής και υπάρχει βασική συνισταμένη για μια συζήτηση που θα μπορούσε να έχει προϋποθέσεις εξέλιξης σε διάφορα ζητήματα που απλά χρονίζουν. Δεν πιστεύουμε ότι θα γυρίσουμε με γεμάτο καλάθι, θα πιστεύουμε όμως ότι θα γυρίσουμε η οποία είναι σίγουρος ότι θα είναι μια καλή συζήτηση την οποία θα γίνει. Από εκεί και πέρα, ο υπουργός, σας είπα, είναι γνώστης των θεμάτων και οι προθέσεις του, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούγεται, είναι καλές. Έχει τη διάθεση να δρομολογήσει πολλά θέματα τα οποία έχουν πολύ καιρό, πολύ χρονικό διάστημα, έχουν μια στασιμότητα. Έχουμε ελπίδες ότι κάτι θα μας πει. Θεωρώ ότι δεν θα φύγουμε με άδεια χέρια από το Υπουργείο και ευελπιστούμε ότι θα ακούσει και θα καταλάβει τα προβλήματά μας.